να λες τη γνώμη σου και να μην διαμεσολαβούν διάφοροι καλοθελητές, όπου σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, όλο αυτό το διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είχαν βαλθεί εγχώροι καλοθελητές, ήταν το να διαστρεβλώνουν τις απόψεις της αντιπολίτευσης και να παρουσιάζουν μια εικόνα, ας πούμε. Και τις φορές. Να ρωτήσω επί της επικαιρότητας. Και τα λοιπά, επί της επικαιρότητας. Επί της επικαιρότητας. Να ρωτήσω. Κύριε Σκουλέτ, χθες ο κύριος Καρδούβελης συναντήθηκε με και ο Στουρνάρα και τα λοιπά, συναντήθηκαν με τη Λαγκάρτ και φαίνεται ότι αρχίζει μια διαδικασία απεμπλοκής από το Δούνου του, τουλάχιστον με βάση τις σχέσεις που ξέρουμε ως τώρα. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Βουλή ότι καμία συμφωνία που δεν έχει την έγκρισή μας, δηλαδή να πούμε τη συνένεσή μας, όχι την έγκρισή μας, δεν πρέπει να την κάνουμε αποδεκτή. Δεν θα κάνετε αποδεκτή ούτε συμφωνία απεμπλοκής. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα ένα-ένα. Διότι μόλις πριν από τρεις μέρες τελείωσε μια τριήμερη συζήτηση η οποία ήταν κατατοπιστική σε ένα μόνο σημείο της. Στην απόλυτα σαφή δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Δεν το είχαμε ξανακούσει έτσι. Το έλεγε ο Βενιζέλος, αλλά ο Σαμαράς το είπε. Και μάλιστα κοιτώντας. Η αλήθεια είναι ότι την περσινή φορά το είπε και η κυρία Βούλτεψη εδώ και εκπλαγήκαμε. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εκτός γραμμής. Και το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, εάν πράγματι βρίσκεσαι σε μια διαδικασία όπως την καταλαβαίνει ο καθένας, διαπραγμάτευσης, τι πας να διαπραγματευτείς κάτι το οποίο θεωρείς ότι πηγαίνει καλά, κάτι το οποίο είναι βιώσιμο. Αυτό για το χρέος. Μισό λεπτό. Για το χρέος. Μα είναι ανεξάρτητη υπόθεση του χρέους από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να μου στείλει ο Σαμαράς μια επιστολή στη Λαγκάρτ και να φεύγουμε από το Δούνο. Μισό λεπτό. Είναι συμφωνία αυτό. Είναι ακριβώς την ίδια ατζέντα. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι πας να διαπραγματευτείς όταν θεωρείς ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Διότι όταν το λες αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αυτοϋπονομευθεί. Δεύτερον, είναι δυνατόν να λες ότι φεύγω από το Δούνου του, φεύγω από το μνημόνιο και την ίδια ώρα να μην σκέφτεσαι, να μην διανοείσαι, να καταργήσεις ούτε έναν από τους 400 τόσους νόμους εφαρμοστικούς και μνημονιακούς, πολύ δε περισσότερο να είσαι σε διαπραγματεύσεις εντός εισαγωγικών με την Τρόικα και να συζητάς νέα προεπαιτούμενα και νέα μνημονιακά μέτρα. Αν αυτό δεν είναι μια νέα προσπάθεια εξαπάτησης, τι άλλο είναι. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τα παραμύθια περί εξόδου και να δούμε εάν αυτή η κυβέρνηση έχει ως κύριο μέλημά της τελικά να εμπεδώσει αυτό το καθεστώς του μνημονίου που επιβλέπει. Τώρα από την άλλη μεριά, σχολιάζω για να απαντήσει ο κύριος Γερμάτος. Εσείς έχετε ένα σκεπτικό ότι εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Ή εν πάση περιπτώσει δείχνουν μια συνέπεια με τις απόψεις που είναι η υπεράσπιση αυτών των στρατηγικών που τις είδαμε να εμφαρμόζουν στην Ελλάδα με τον ακραίο αυτόν τρόπο και τις ολέθριες επιπτώσεις. Το ίδιο κατηγορούν και εσάς ότι εξαπατάτε τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι έχετε τον τρόπο ένα μη βιώσιμο χρέος να το καταστήσετε βιώσιμο διαγράφοντας μέρος, διαπραγματευόμενες. Σας είδα να προσπερνάτε λίγο πάρα πολύ έτσι γρήγορα το θέμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να ξέρω ποιος αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται ανά τον κόσμο ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Εάν είναι βιώσιμο, παρόλο που εκτινάχθηκε, τότε τι συζητάμε. Έχουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, όλοι οι δείκτες της οικονομίας πάνε καλά, όλοι οι δείκτες οι κοινωνικοί πάνε καλά, άρα καλώς καμωμένα, να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Δεν το προσπαθούμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Η πρώτη αντίδρασή μας και στην κυρία Βούλτεψη που το είπε προχθές ήταν αυτό. Τότε τι ζητάτε. Πρόκειται δηλαδή για μια δήλωση που βάζει πραγματικά μια ταφόπλακα στην υπόθεση διαπραγμάτευση. Έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, ορίστε κυρία Ανδρουλάκη και μετά πάμε στον κύριο Διακομάτη. Καταρχάς, από όλο αυτό το διάστημα μέχρι την εκλογή του